Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα δεχόμαστε έτσι πολλά ερωτήματα, πολλέ οχλήσει από τηλεθεατέ για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού. Ακρό επίκαιρο βεβαίω, διότι είχαμε και τι πρόσφατε κυβερνητικέ ανακοινώσει, στα μέτρα. Λοιπόν, επειδή ακούσαμε, αφουγκραστήκαμε την αγωνία του κόσμου, έχουμε σήμερα κοντά μα τον καλό μα συνεργάτη, τον Νίκο Παπα-Νικολάου, κλινικό ψυχολόγο, και θα αναλύσουμε το θέμα με τη Καλησπέρα, βοήθεια καλύτερα, του καλύτερα, Βρήκα, Βρήκα, πραγματικά ένα θέμα το οποίο Εντάξει, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει υπάρξει στην επικαιρότητα, yeah. αλλά νομίζω ότι πάντα επίκαιρο είναι. Είναι μια κατάσταση η οποία φαίνεται ότι ε, μάλλον βαίνει αυξανόμενη. Χθε το βράδυ πραγματικά διάβασα μια είδηση, η οποία αν τη διαβάζαμε πριν από κάποια χρόνια θα ήταν πραγματικά έτσι, τρομακτική. Δηλαδή, κάποιοι μαθητέ οι οποίοι ήταν σε πενταήμερη εκδρομή, στα Γιάννενα συγκεκριμένα, επιτέθηκαν σε κάποιου αστυνομικού ακριβώ, οι οποίοι του σταμάτησαν για έλεγχο. Είχαμε επίθεση παιδιών. Ε, πραγματικά είναι γεγονότα αυτά τα οποία εντάξει, μπορεί να μην είναι ενδοσχολική βία από τον έναν δηλαδή mm -hmm. στον άλλον, αλλά είναι πάντα βία των ανηλίκων. Πραγματικά η οποία βία των ανηλίκων ακολουθεί την ανωδική πορεία τη βία, τη γενικότερη πορεία τη βία που παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην πατρίδα μα και όχι μόνο. Βέβαια και λοιπόν, επειδή ο κόσμο αγωνία, ιδίω οι γονεί βεβαίω, Νίκο, νομίζω είναι κατανοητό. Πάμε ε, να, να δούμε λοιπόν ποια είναι τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκφοβισμού. Ε θα έλεγα ότι πρώτο χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπαμε, ε, Μπάμπη. Είναι ακραίε συμπεριφορέ uh -huh. που έχουμε πραγματικά, συμπεριφορέ ανήκουστε μέχρι πριν από κάποια χρόνια. Το επόμενο είναι ότι συμβαίνει κυρίω εκτό σχολείου. Uh -huh. Βέβαια, στο σχολείο είναι ο χώρο επόαση, θα λέγαμε, αλλά από εκεί και πέρα uh -huh. συμβαίνει κυρίω εκτό σχολείου. Εποάζονται περιστατικά στο σχολείο και από εκεί και πέρα διαχέονται γύρω στον εντοσχολικό. Υπάρχει ε, στον εξωσχολικό χώρο. Υπάρχει μια Ταύτιση και σύγχυση θα έλεγα μεταξύ του, ε, ε, του σχολικού εκφοβισμού και του ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει η χρονιά με σχολικό εκφοβισμό, ξαφνικά να γίνει ηλεκτρονικό εκφοβισμό και ξανά πάλι στη συνέχεια να ξαναγίνει σχολικό εκφοβισμό. Άρα λοιπόν είναι δύο φαινόμενα τα οποία λανθασμένα θα έλεγα και mm. εμεί οι ειδικοί, μέχρι πρώτη να τα αντιμετωπίζαμε ω ξεχωριστά, είναι δύο φαινόμενα τα οποία ε, διαχέονται το ένα με το άλλο, Συγκινούν τα δοχεία δηλαδή, ουσιαστικά δηλαδή. τα οποία υπάρχουν ακριβώ. Ανοδική τάση τα κορίτσια. Πραγματικά έχουμε δει βίντεο τα οποία είναι μοναδικά με κορίτσια τα οποία καταφέρνουν αριστοτεχνικά χτυπήματα σε κάποια άλλη, α, η μία το ένα κορίτσι απέναντι στο άλλο, πράγματα ανήκουστα τα οποία δεν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να τα σκεφτούμε πριν από κάποια χρόνια. Προφανώ θα λέγαμε ότι οι οικογένειε ω ένα σημείο, αν όχι υποδαβλίζουν, δημιουργούν παρόμοια φαινόμενα. Δηλαδή, ω ένα σημείο υπάρχουν οικογένειε οι οποίε με την. Παραμελητική συμπεριφορά, παραμέληση των ανηλίκων ή ακόμα και με την κακοποίηση των ανηλίκων, ουσιαστικά εποάζουν παρόμοια φαινόμενα. Ενώ το τελευταίο χαρακτηριστικό το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι τα μισά παιδιά δεν μιλούν πουθενά και ποτέ. ποτέ. Άρα λοιπόν, μιλούμε για θεοποιού μάρτυρε μια ζωή από εκεί πέρα και σίγουρα τα μισά από αυτά, δηλαδή περίπου το 25%, μιλούν απλά και μόνο σε κάποιο φίλο ή σε κάποιο γνωστό. Ποτέ uh -huh. σε καθηγητή, σε δάσκαλο, ποτέ σε γονιό. Άρα λοιπόν ουσιαστικά και εδώ θα έλεγα ότι έχουμε αποτύχει. Το σίγουρο είναι, με βάση αυτό που έχουμε ακούσει, ότι το ένα στα τρία παιδιά έχει πέσει θύμα ή θήτη του σχολικού <σχολικό> εκφοβισμού. Γιατί και ο θήτη με το θύμα, ξέρει, είναι δυο συγκοινωνούντα πάλι και δοχεία. Δεν, πρέπει και εκεί να το ξεχωρίζουμε. Ένα είναι... στα τρία παιδιά. Ένα στα τρία παιδιά. Ακριβώ. <σχολικό> με βάση στατιστικέ που υπάρχουν. Λοιπόν, ξέρει, θέλω να σα ρωτήσω. Είναι σαφέ το όριο ανάμεσα σε αυτό που λέμε το πείραγμα, αν θέλει, και στο bullying. Είναι... Ποιε είναι οι διαφορέ. <σχολικό> ναι, ωραία ερώτηση, δεδομένου του ότι ξέρει, μέχρι πρώτη τουλάχιστον, ε, λέγαμε το ότι και στα χρόνια μας γίνονταν σχολικός εκφοβισμός Τώρα απλώς βρήκαμε το bullying Για κάποιο λόγο βεβαίω οι εικόνες οι οποίες έρχονται από τη τηλεόραση Από τα μίντια και όχι μόνο είναι καθιλωτικέ πλέον Οπότε λοιπόν δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το ότι αυτά γίνονταν πριν από κάποια χρόνια. Θα λέγαμε λοιπόν ότι το πείραμα συμβαίνει μεταξύ φίλων. Είναι φίλοι μεταξύ του. Εδώ δεν σημαίνει ότι ο θήτη με το θύμα είναι φίλο. Από εκεί πέρα δεν έχει σωματικό πόνο το πείραμα. Ε. Εδώ τι περισσότερε φορέ έχει σωματικό πόνο, Δεδομένο το ότι μιλάμε για βία α, η οποία εξασκείται από τον έναν στον yeah. άλλον δεν υπάρχει ανισορροπία δύναμη ανάμεσα στο θήτη και στο θύμα. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για ένα θήτη ο οποίο φαντάζει παντοδύναμος, επί τη ουσία δεν είναι παντοδύναμος, και ανάμεσα σε ένα θήμα το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου παντοδύναμο, είναι στη φάση την αδύναμη σε αυτή τη φάση. Από εκεί και πέρα, θα λέγαμε ότι γίνεται στα όρια του παιχνιδιού το πείραγμα. Το ενώ αντίθετα, ο εκφοβισμό δεν γίνεται πουθενά και στα όρια του εκφοβισμού. Ενώ το χαρακτηριστικό είναι ότι τραβάει για μεγάλο χρονικό διάστημα ο εκφοβισμό. Uh -huh. Ενώ αντίθετα, το πείραγμα δεν κρατάει για μεγάλο χρονικό διάστημα και μόλι καταλάβω ότι ο άλλο πειράζεται από αυτή τη διαδικασία, ουσιαστικά σταματάει. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούν το πείραγμα, αυτό το οποίο γίνονταν, αν, θέλει θέλεις, πριν από, κάποιο, από, κάποια χρόνια, με το σχολικό εκφοβισμό, ο είναι κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο, κάτι πολύ πιο βίο, κάτι πολύ πιο ακραίο και κάτι που αφήνει ανεξίτηλα τα σημάδια στην παιδική ψυχή και όχι μόνον uh -huh. από εκεί πέρα, έτσι. Τώρα Νίκο, το σχολικό εκποβισμό πρέπει να τον βλέπουμε έτσι μεμονωμένα ή μήπω αποτελεί έναν ακόμα κρίκο σε μια μακρά αλυσίδα της βίας. Ναι, πολύ σωστό αυτό που λες. Πολλές φορές έχουμε πει και από αυτήν ότι στήλει ότι η βία κύκλους κάνει. Ξεκινάει <χωρή> από την πρώτη, έτσι, το πρώτο, Κύτταρα, ουσιαστικά, στο οποίο βρισκόμαστε, την οικογένεια. Mm -hmm. Άρα, λοιπόν, ενδοοικογενειακή βία, η οποία δυστυχώ πολλέ φορέ υπάρχει. Δυστυχώ υπάρχουν εντάσει μέσα στι οικογένειε, υπάρχουν σκηνέ βία ανάμεσα στι οικογένειε, τα παιδιά ο παρατηρητέ θα γίνουν αργότερα πρωταγωνιστέ, τα παιδιά δέχονται βία μέσα στι οικογένειε, τα παιδιά παραμελούνται πολλέ φορέ μέσα στι οικογένειε. Mm -hmm. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά ξεκαθαρίζει το πρώτο σκαλοπάτι τη βία, άρα, λοιπόν, μιλάμε για την ενδοοικογενειακή βία. Από εκεί και πέρα, ο... Δευτεραγωνιστή, ή αν θέλει, το θύμα σε αυτήν την περίπτωση, το παιδί ουσιαστικά, προσπαθεί με κάποιο τρόπο, ίσω σε κάποιο, με κάποιο έτσι προφανώ όχι σωστό τρόπο, να βγάλει τη βία αυτή την οποία αισθάνεται άρα. από εκεί που ήταν ο χαμένο τη υπόθεση, στο να γίνει ο νικητή. Άρα λοιπόν ουσιαστικά τι κάνει, εξάγει αυτή τη βία, και άρα έχει δεχθεί βία κάποια χρόνια ή κάποια δεκαετία, αν θέλει αργότερα, βγάζει αυτή τη βία προ κάποιου συνομιλίκου του ή προ τα ζώα. Έχουμε μιλήσει ότι η κακοποίηση των ζώων είναι συγκοινωνούν τα δοχεία με την κακοποίηση ακριβώς την οποία έχω δεχτεί μέσα στην οικογένεια. Στη συνέχεια, κάποιες δεκαετίες αργότερα, αυτό μπορεί να περάσει στο μόμπινγκ το περίφημο, δηλαδή ουσιαστικά στην εργασιακή βία, yeah. την οποία μπορεί να εξασκήσουν σε κάποιον είτε ομοιόβαθμο, είτε σε κάποιον ο οποίος είναι χαμηλότερα αρχικά σε σχέση με εμένα. Οπαδική βία από εκεί και πέρα. Ξέρεις, όλο αυτό όταν με κάποιο τρόπο συναπαντηθεί η βία ουσιαστικά με κάποια εντό αγωγικών ιδεολογία που μπορεί να είναι μια ομάδα. Από εκεί και πέρα απενοχοποιώ τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Άρα καταφέρω τη φλάχτη στον άλλον, στο όνομα τη ομάδα και ω ένα σημείο δεν σκέφτομαι τι παθαίνει και τι έχει ο άλλο. Οδηγική βία. Άρα λοιπόν ουσιαστικά η βία κύκλου κάνει και ίσω αν βλέπουμε ξεχωριστά το bullying, ίσω χάνουμε την ουσία που τελικά μάλλον είναι, είναι και ένα, μια ένα γενικότερο πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιοι έτσι χαρακτηριστικοί παράγοντε τη ε, θυματοποίηση. Ναι, παράγοντε του οποίου μπορούμε να πούμε για ποιο λόγο τελικά κάποιο γίνεται uh -huh. θύμα. Μπορούμε να πούμε, για παράδειγμα, ότι είναι ο πιο ευαίσθητο αυτό ναι. ο οποίο γίνεται θύμα. Μπορούμε να πούμε αυτό ο οποίο στο παρελθόν τουλάχιστον ερχόταν από κάποια εθνικότητα η οποία ήταν ε, ε, ξένο, ξένος α πούμε. Αυτό ο, ο οποίο έχει μια σεξουαλική ιδιαιτερότητα διαφορετική uh -huh. σε σχέση με την κρατούσα, ας πούμε, για παράδειγμα. Ακόμα στο 2024, έστω και αν ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών έχει ουσιαστικά ε, θεσμοθετηθεί, νομίζω ότι ακόμα μιλάμε δυστυχώς για παρόμοιες συμπεριφορές. Μαθησιακέ μαθησιακές δυσκολίες. Ξέρεις, παιδιά τα οποία έχουν μαθησιακές δυσκολίες, είναι παιδιά τα οποία προσπαθούν, περιθωριοποιούνται, ειδικά στι πρώτε τάξει του δημοτικού σχολείου είναι παιδιά τα οποία δεν τα καταφέρνουν. Yeah. Άρα λοιπόν οι τελευταίοι μαθητέ, εκεί που μετράει το να είσαι ο τελευταίο μαθητή πρώτο ένα σημείο. Άρα λοιπόν ξεκινάει ουσιαστικά μπούλινγκ από του υπόλοιπου στι τελευταίε τάξει του Δημοτικού Σχολείου yeah. πλέον, Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού και Έκτη προφανώ Δημοτικού. Και προφανώ από εκεί πέρα συνεχίζει από ένα παιδί το οποίο έχει ισοπεδωθεί αυτό εκτίμησή του ήδη από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι αρκετά δύσκολη. Παιδιά τα οποία έχουν κάποια σωματική ανεπάρκεια, δεν είναι τόσο καλά στη γυμναστική, έχουν παραπάνω βάρο, α πούμε, για παράδειγμα. Άρα, γενικότερα, όταν δεν μπορώ να ακολουθήσω εντό αγωγικών το μέσο όρο, ουσιαστικά στοχοποιούμε από κάποιον ο οποίο φαίνεται παντοδύναμο, το θήτη, αλλά ουσιαστικά και αυτό δεν είναι παντοδύναμο. Είναι ένα άτομο το οποίο προφανώ δεν έχει ενσυναίσθηση, δείχνει παντοδύναμο, αλλά δεν είναι, αλλά ουσιαστικά είναι ένα άτομο το οποίο προσπαθεί να εξασκήσει την εξουσία για να αισθανθεί και ο ίδιο καλύτερα. Λοιπόν, τώρα Νίκο, σε ένα συμβάν σχολικού υπάρχει ο θήτη, υπάρχει το θύμα. Και υπάρχουν συνήθως και πολλοί θεατές παρατηρητές. Mm. Τι γίνεται με αυτούς και μπορούμε να τους κατηγοριοποιήσουμε κάπως. Ναι, ναι. Ε, ξέρεις και θα έλεγα ότι εκτός από το να τους κατηγοριοποιήσουμε Μπαμπή είναι πολύ σημαντικό στους θεατές α, να γνωρίζουμε τι ουσιαστικά πρεσβεύουν. Γιατί? Γιατί είναι και τα άτομα στα οποία μπορούμε να κάνουμε πολύ ε, σημαντική παρέμβαση uh -huh. μέσα από προγράμματα παρέμβαση τα οποία υπάρχουν. Αν προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε τι τρει κατηγορίε των θεατών παρατηρητών, ουσιαστικά μιλάμε yeah. για του αδιάφορου λογοφόβου, αυτού οι οποίοι φοβούνται και έχουν, ξέρει, τη λογική του πού να μπλέκω τώρα, δεν θέλω να μπλέξω, ά το καλύτερα να μείνω έξω εγώ από αυτή την κατάσταση. Ομπλέξει, δηλαδή. Ομπλέξει, ακριβώ. Το δεύτερο είναι οι φοβισμένοι συνένοχοι. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι συνένοχοι, yeah. αλλά είναι φοβισμένοι. Ουσιαστικά δεν υποδαβλίζουν τη συμπεριφορά του θήτη, αλλά ουσιαστικά βρίσκονται δίπλα στο θήτη. Και προφανώ η τρίτη κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι γελούν, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά δεν κάνουν τίποτα περισσότερο παρά παροτρύνουν το θήτη, τον εκφοβιστή, ούτω yeah. ώστε να εξασκήσει αυτή τη συμπεριφορά και θα έλεγα ότι αυτοί είναι και οι μελλοντικοί θήτε. Άρα λοιπόν όταν προσπαθήσουμε και καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε, ειδικά τι δύο πρώτε κατηγορίε των παρατηρητών, τότε έχουμε καταφέρει ένα κέριο πλήγμα ουσιαστικά στο σχολικό εκφοβισμό. Γιατί ο θήτη τι περισσότερε φορέ, σχεδόν πάντα, πάντα θα έλεγα, ουσιαστικά θέλει και παρατηρητέ του ώστε να εξασκήσει την αποτρόπια, ε, να, να, κάνει τι αποτρόπια τη του. του Ακριβώ yeah. το κοινό του, ακριβώς, το οποίο ω ένα σημείο του χειροκροτητέ του, ω ένα σημείο όπου θα εξασκήσει αυτή η συμπεριφορά στο ανυπεράσπιστο σε εκείνη και τη φάση του, τουλάχιστον θύμα. Λοιπόν, πάμε τώρα, Νίκο, να ακτινογραφήσουμε λίγο και τα κυβερνητικά μέτρα που ανακοινώθηκαν mm -hmm. πριν από λίγε ημέρε κατά τη ε, σχολική βία. Ναι. Ε, ξέρεις, υπήρξαν μέτρα, τα οποία μέτρα, κατά τη γνώμη μου, ξέρεις, κινούνται ως προς την αυστηροποίηση, mm. αν πούμε, για παράδειγμα. Α, θα έλεγα ότι έχουμε μικρές, ωστόσο, τουλάχιστον όσον αφορά το σχολικό εκφοβισμό, έχουμε μικρές ή και καθόλου μελέτες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων, των πιο αυστηρών μέτρων. Για παράδειγμα, έχουμε ε, μελέτε όσον αφορά, για παράδειγμα, τι ε, Ηνωμένε Πολιτείε <Σι> Αμερική. Όπου <Σι> <Σι> εκεί ε, κάποιε πολιτείε οι οποίε εφαρμόζουν τη θανατική ποινή δεν σημαίνει ότι έχουν παραβατική συμπεριφορά λιγότερη σε σχέση με κάποιε άλλε πολιτείε. Άρα λοιπόν, μάλλον γενικώ λέμε ότι η αυστηροποίηση των μέτρων από μόνη τη δεν αρκεί. <Σι> Και για να μην μιλούμε γενικά, ξέρει Μπάμπια, α πάρουμε το πρώτο μέτρο από τα δύο-τρία μέτρα χαρακτηριστικά για τα την οποία εξαγγέλθηκαν. Υπενθυμερή αποβολή, ακριβώ. <Σινθυμένη> 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 Α, όπου αυτή έχει πιθανά θετικά αποτελέσματα σε κάποια παιδιά τα οποία έχουν μικρέ αποκλίνουσε συμπεριφορέ. Mm. Θα φοβηθώ, με κάποιο τρόπο θα υπάρξει ο γονέα ο οποίο είναι ευαισθητοποιημένο, θα υπάρξει ο καθηγητή, ο δάσκαλο ο οποίο θα, ο, ο ο θα σκύψει από πάνω μου, ούτω ώστε να συζητήσουμε το πρόβλημα και άρα λοιπόν ίσω θα λειτουργήσει θετικά. Mm. Ωστόσο. Υπάρχει από εκεί και πέρα το παιδί, το οποίο μπορεί να έχει παθολογικό υπόστρωμα, να έχει διαταραχή ελλειματική προσοχή, υπερκινητικότητα, ειδικά ο απρόσεκτο τύπο, όπου μπορεί να δημιουργήσει παρόμοια προβλήματα. Είναι υπάρχει διαταραχή διαγωγή, υπάρχει διαταραχή ελέγχου των παρορμήσεων. Όπου ε, παιδιά τα συγκεκριμένα πιθανά θα το βρούσαν μια καλή ευκαιρία από εκεί και πέρα. Ότι yeah. εγώ θα λείψω πέντε μέρε <laughs> από το σχολείο. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν γονεί πιθανά στη συγκεκριμένη φάση, οι οποίοι με κανένα τρόπο δεν θα επικροτήσουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του σχολείου και άρα λοιπόν ουσιαστικά τι κάναμε, δεν κάναμε τίποτα. Θα έλεγα λοιπόν, αν μπορούσαμε να πούμε μια πρόταση, ξέρεις, πρόταση 10 συνεδρίες, ναι. το συγκεκριμένο παιδί να κάνει με τον ειδικό τη ψυχική υγεία ψυχολόγο αν υπάρχει, και το βάζουμε το αν υπάρχει στο σχολείο. Αν πει δέκα συνδέει μπορεί να κάνουν τίποτα ναι ω ένα σημείο ευαισθητοποιούν. ω ένα σημείο θα καταλάβω τι συμβαίνει. Ω ένα σημείο ίσω θα μπορέσω να ανοιχνεύσω κι εγώ ειδικό τη ψυχική υγεία, πιθανή παθολογία η οποία υπάρχει στο παιδί. Oh. και άρα λοιπόν να μπορέσω να κάνω παρέμβαση είτε στο παιδί είτε στην οικογένεια, είτε γενικότερα στην τάξη μέσω τη εφαρμογή ενό προγράμματο. Παρέγα Είναι μια πρόταση τη εκπομπή. Δυστυχώ, όμω ξέρει αυτέ τι προτάσει. Πραγματικά είναι απορία άξιον. Ακριβώ. Το δεύτερο είναι το κινητό, ξέρει, στο σχολείο. Το οποίο ναι. ε, ήμουν ανιό και γέρασα, ουσιαστικά θα το πω, λέγαμε ότι ήδη υπάρχει σαν μέτρο. Γιατί στην Ελλάδα πρέπει να φέρουμε ένα καινούριο μέτρο, το οποίο να δυναμώνει το ήδη υπάρχον μέτρο και θα σου έλεγα ότι από εκεί πέρα είναι τομική ευθύνη του καθενό uh -huh. και του καθηγητή και του εκπαιδευτικού, γενικότερα, ούτω ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει το αυτονόητο. Ναι, υπάρχει αυτό και πρέπει να υπάρχει. Κακά τα ψέματα και από αυτήν την οτιστήλη έχουμε πει ότι μέσω του κινητού γίνεται τι περισσότερε φορέ ελεκτρονικός εκφοβισμός. Άρα λοιπόν εάν μπορέσουμε έστω αυτές τις σχολικές ώρες uh -huh. να υπάρξει να μην υπάρξει το κινητό στο σχολείο, να έχουμε καταφέρει ένα χτύπημα στον, στον, ηλεκτρονικό τουλάχιστον εκφοβισμό που συνδέεται με το σχολικό εκφοβισμό. Και με την πλατφόρμα τώρα, Νίκο, τι γίνεται, αυτή την περίφημη πλατφόρμα καταγγελία ναι. περιστατικών. Και αυτή η πλατφόρμα ακριβώ είναι το τρίτο μέτρο. Θα έλεγα ότι είναι ξέρεις, θετικό σε ένα σημείο. Δεδομένου ότι, όπω έλεγα, η κυρωμή σκρίπτα μάνεν, ουσιαστικά τα γραπτά Α, μένουν. Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για το γονέα, ούτω ώστε να έχει μια δέσμευση, γιατί ξέρει, πολλέ φορέ υπάρχει ο γονέα ο οποίο ξεκινάει μια διαδικασία Α. και κάποια στιγμή γιατί φοβάται, είτε γιατί με κάποιο τρόπο αποπέμπεται από του υπόλοιπου γονεί, είτε για ποιο λόγο δεν θέλει να συνεχίσει τη διαδικασία αυτή. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο υπάρχει κάτι το οποίο είναι γραπτό και το οποίο κινεί ένα σύστημα. Ακόμα και ο εκπαιδευτικό πολλέ φορέ είτε φοβούμενο, είτε γιατί δεν θέλει να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, προσπαθεί σε ένα σημείο να ξεπεράσει αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν η πλατφόρμα υπάρχει και νομίζω είναι θετικό ούτω ώστε να υπάρχει. Από εκεί mm. και πέρα όμω, ξέρει. Ε, ε, τι, τι θα λέγαμε και τι, τι μπορεί να γίνει σε μια παρόμοια περίπτωση. Ξέρεις, το ξεκάθαρο είναι ότι πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα παρέμβαση. Έχουμε πει από εδώ, από αυτήν εδώ τη στήλη, ότι ένα τρίχρονο πρόγραμμα παρέμβαση, τρία χρόνια ξέρει, πρόγραμμα παρέμβαση, ίσω μπορέσει να αλλάξει συμπεριφορέ. Ε. Γιατί κακά τα ψέματα. Αν κάνουμε μια σύσταση, αν κάνουμε μια ομιλία, ή αν κάνουμε, αν θέλει, πολύ απλά ένα, χρόνο παρέμβα, ένα μήνα παρέμβαση στο τμήμα μέσα. και, μετά, είμαστε, το αφήσουμε, και ναι. μετά το αφήσουμε, δεν κάναμε ε. τίποτα ουσιαστικά. Άρα, τρίχρονο πρόγραμμα παρέμβαση, το οποίο τι προποθέτει όμω. Σταθερότητα του εκπαιδευτικού και όχι μόνο του εκπαιδευτικού προσωπικού. Αλλά και του ψυχολόγου, ο οποίο πρέπει να υπάρχει στο σχολείο. Mm. Δεύτερον, σύνθεση των σχολικών μονάδων, δηλαδή να ξεκινάει το πρόγραμμα από το δημοτικό και να yeah, συνεχίζει, συνεχίζει το γυμνάσιο. Βάσκο. Γιατί εκεί πραγματικά έχουμε την κορύφωση του προβλήματο του σχολικού εκφοβισμού. Άρα λοιπόν, από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Τελευταία τάξη δημοτικού, πρώτα τάξει του γυμνάσίου. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει κάτι τέτοιο ουσιαστικά. Άρα, ναι, μέτρα Όσον uh -huh. κάποια μέτρα, αλλά αποσπασματικά θα λέγαμε από εκεί και πέρα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη τουλάχιστον. Λοιπόν, και για να κλείσουμε, Νίκο, uh -huh. κάποιε οδηγίε για γονεί, εκπαιδευτικού και τα ίδια τα θύματα. Προφανώ, πρώτη οδηγία μιλάμε. Uh -huh. Α, τακτική επικοινωνία όσον αφορά στου γονεί, από εκεί και πέρα με τα παιδιά του. Mm -hmm. Πρώτη τη σημασία η τακτική επικοινωνία. Δεν κάνω κηρύγματα στα παιδιά. Ακούω αυτά τα μηνύματα τα οποία θέλει να μου φέρει το παιδί. Απενοχοποίηση ω προ το παιδί. Δεν φταίει εσύ για αυτό που έγινε. Uh -huh. Δεν φταίει εσύ που δεν μπορεί να αντιδράσει. Δεν φταίει εσύ που δεν είσαι τόσο παντοδύναμο όσο ο Θήτη και δεν μπορεί να αντιδράσει. Δεν προτρέπουμε σε επίθεση. Ξέρει, πολλέ φορέ οι γονεί λανθασμένα, ίσω γιατί αισθανόμαστε και οι ίδιοι ότι ε, με κάποιο τρόπο ε, χτυπιέται το, το εγώ μα γιατί το yeah. παιδί μα δεν μπορεί να αντιδράσει, του λέμε χτύπα και εσύ. Όμω ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να αντιδράσει, του λέμε χτύπα και εσύ. Άρα λοιπόν ουσιαστικά του θυμίζουμε την ανεπάρκειά του και σίγουρα νομιμοποιούμε τη βία, η οποία βία θα ξεκινήσει ένα καινούργιο κύκλο βία. Και, και, και δεν σταματάει ποτέ. Και δεν σταματάει προφανώ ποτέ. Σίγουρα από εκεί και πέρα εμπλέκεται το σχολείο. Πρέπει mm. να μπλεχτεί το σχολείο μέσα σε όλη τη διαδικασία. Είναι πρώτη τη σημασία και ε, οι, οι, ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να εφαρμόσουν προγράμματα, τα οποία υπάρχουν προγράμματα αντίστοιχα, ούτω ώστε να εξαλειφθεί ένα φαινόμενο το οποίο φαινόμενο. Ε, είναι, είναι, έντονο και αφήνει ανεξίτηλα τα σημάδια του στις παιδικές ψυχές και όχι μόνο, όπως λέγαμε προηγουμένως. Mm. Ε, ναι. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω τακτινογραφήσαμε, τακτινογράφησες μάλλον εσύ. Και βεβαίω θα το ξαναφέρουμε το θέμα, διότι είπαμε δεχόμαστε και πολλές ερωτήσει και από τον κόσμο, ιδίω από τους γονεί. Ακριβώς και δεδομένο το ότι μιλούμε για ένα πρόβλημα, ξέρεις, σε Σεμπάμπη, το οποίο δεν πρέπει να το δούμε ξέχωρα με τη γενικότερη βία των ανηλίκων. Uh -huh ξεκίνησε δυστυχώς να το μελετάμε σαν πρόβλημα του σχολείου. Δεν είναι μόνο πρόβλημα του σχολείου. Απλά εφαρμόζεται στο σχολείο γιατί, γιατί το σχολείο είναι το μέσο, το, το ο, χώρος, ο κυριότερος χώρος συγχρονισμού των ανηλίκων, των παιδιών ουσιαστικά, όσα πηγαίνουν σχολείο. Όσο. Ακριβώς. Σωστό. Νίκος, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.